Ο κύριος Παναγιώτης Σαχινίδης είναι ο πρόεδρος των Αρτοπιών. Γεια σας, κύριε Σαχινίδη. Βρίσκεται στην παρέα μας. Είχαμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Ελάτε, κύριε Σαχινίδη, στείλατε μια επιστροφή. Σας σέβομαι σε όλο το πληθυντικό κοινό. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Στείλατε μια επιστολή. Καταλαβαίνουμε ότι ενισχύετε πολύ ότι μας έρχονται μεγάλες αυξήσεις στα άλευρα. Ακριβώς. Από πληροφορίες που έχουμε από τα μέλη μας, από εβδομάδα θα υπάρχουν ακρίβεια στο αλεύρι. Αυτό δεν πρέπει να γίνει, διότι εμείς έχουμε. Υπάρχουν πολλά αποθέματα. Δεν πρέπει να γίνει αυτή η αύξηση, δηλαδή. Εκτός από πολλά αποθέματα, υπάρχουν και πληροφορίες και δημοσιεύματα στα γραφεία μας από Ρωσία, από Μολδαβία, από Βουλγαρία. Υπάρχει πάρα πολύ στάρι. Μας παρακαλάνε να το αγοράσουμε. Έχουμε προσφορές να αγοράσουμε αλεύρι από άλλες χώρες. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό εμείς. Εμείς στηρίζουμε τους ελληνικούς μήλους. Θέλουμε και ελληνικοί μήλοι να στηρίξουν το βιοτέχνιο από το οποίο. Οπότε αυτό που μας λέτε, κύριε Σαχινίδη, είναι ότι οι αποθήκες είναι γεμάτες, ότι υπάρχουν σιτηρά. Οπότε οποιαδήποτε δικαιολογία μετά ότι λόγω Ουκρανίας, λόγω Πούτιν και δεν ξέρω τι άλλο, ότι έχουμε ανατιμήσει στα σιτηρά. Μας λέτε ότι υπάρχουν οι ποσότητες και πρέπει το Υπουργείο να τις διαπιστώσει. Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο η πρόταση που είχα κάνει στην Τεχνή Αρτοπίων Αθήνας το Φεβρουάριο στον κύριο Γιωργαντά, τον πρώην Υπουργό Γεωργίας, για απεξάρτηση από αυτό το θέμα. Δικαιωνόμαστε. Είχαμε πει και λέμε το εξής, ότι βάζουμε πλάτη η Αρτοπή της Αθήνας να, μαζί με τον πρωτογενή τομέα να φυτέψουμε ελληνικά μαλακά στάρια, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να χάσουμε καθόλου καιρό. Ήδη πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Κάνουν απεξάρτηση. Είμαστε εδώ. Σε επίπεδο, επίπεδο παραγωγής, κύριε Σαχινίδη. Η εγχώρια παραγωγή, τι μέρος της ζήτησης καλύπτει αυτή τη στιγμή? Από πλευράς σκληρού σταριού έχουμε επάρκεια και κάνουμε και εξαγωγές. 10 με 12% έχουμε μαλακό στάρι. Γι' αυτό λέμε το πρόγραμμα να φυτέψουμε. Άρα το πρόβλημα είναι στο μαλακό σιτάρι. Ακριβώς. Ναι. Και έχουμε κάνει και συνεργασία, να σας ενημερώσω, με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Θα είναι από την πλέπω αυτινού του project να μας βοηθήσει να φυτέψουμε μαλακό στάρι. Να το πιστοποιήσει ελληνικό στάρι, πρωτογενής τομέας, Έλληνας αρτοποιός. Να απεξαρτηθούμε από κάθε Πούτιν και οποιονδήποτε διεθνή παράγοντα. Με τα δεδομένα που έχετε τώρα, κύριε Σαχινίδη, φοβάστε ότι θα έχουμε ανατιμήσεις και στο ράφι ψωμί. Και στο ψωμί και στους φούρνους, θέλω να πω, στη φρατζόλα καθημερινά? Από πλευράς των αρτοποιών, επειδή είμαστε προσωπικές οικογενειακές επιχειρήσεις, πολλές φορές δυστυχώς το μήνα. Δεν μπαίνουμε με ρακαμωτιότητα, εγώ ούτε τα παιδιά μου. Αυτό όμως είναι για κάποιο καιρό, δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Μπαίνετε μέσα, μας λέτε. Κάνουμε την έκκληση, δεν θα ανεβάσουμε τιμές. Mm-hmm. Έχουμε απορροφήσει και έχουμε δώσει και εξετάσεις 10 χρόνια μέσα στην κρίση. Απορροφήσαμε όλες τις τιμές, όλες τις αυξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι το ψωμί έχει αυξηθεί όμως, κύριε Σαχινίδη. Το ψωμί παραμένει φθηνό. Το βιοτεχνικό ψωμί παραμένει πιο φθηνό από ότι το ψωμί το σούπερ μάρκετ, άμα κάνετε έλεγχο, και πιο ποιοτικότερο. Ας δούμε όμως τις τιμές, κύριε Σαχινίδη, δύο χρόνια πριν και σήμερα είναι άλλες οι τιμές. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει μεγάλη επιβάρυνση. Και το ενεργειακό κόστος. Το ενεργειακό κόστος, το οποίο όμως, κύριε Σαχινίδη, υποχώρησε στο ενδιάμεσο. Και ρωτάνε οι πολίτες, αφού έπεσε η τιμή του φυσικού αερίου, έπεσε η τιμή του ρεύματος, επιδοτήθηκε, γιατί δεν πέφτει και η τιμή του ψωμιού? Έχετε απόλυτο δίκιο. Απαντάω. Πριν τον πόλεμο, το αλεύρι είχε 12 ευρώ το σακί, 25 κιλά. Να. Και πήγε 24 πριν τον πόλεμο. Να. Εντάξει. Τώρα είναι γύρω στα 18 με 20. Έχουμε δεχτεί ενεργειακό πόλεμο. Πολλά αρτοπία είναι στο κόκκινο από δάνεια, κόκκινα από την ενέργεια. Έχουμε απορροφήσει τιμές. Έχουμε κάνει και εμείς, όπως και μείνει, κάποιες μικρές διορθωτικές κινήσεις προς τα κάτω. Αλλά δεν πρέπει να ανέβει άλλο. Σεβόμαστε τον πελάτη μας, τον καταναλωτή μας. Πρέπει και η κυβέρνηση να σταθεί δίπλα μας, διότι ένας λαός, να σας θυμίσω, δεν τρέφεται με ελπίδες. Τρέφεται με ψωμί. Άρα η ουσία είναι, κύριε Σαχινίδη, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος περαιτέρω ανατιμήσεων, αν δεν γίνει αυτός ο έλεγχος που μας περιγράψετε και δεν λάβουμε μέτρα προς την κατεύθυνση να σταθούμε στα πόδια μας, να πατήσουμε στα πόδια μας. Αλλά οι τιμές σε κάθε σενάριο δεν θα πέσουν από τα σημερινά επίπεδα. Στην καλύτερη περίπτωση θα μείνουν σταθερές. Η προσπάθεια που γίνεται από πλευράς μας είναι πτωτική ήδη. Ναι. Και φαίνεται αυτό στα μαγαζιά μας. Με το καλό να το δούμε για να το διαπιστώσουμε. Να είστε καλά, κύριε Σαχινίδη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαχινίδη.